κέρδισε η Καστοριά παρά το ότι χάσαμε εμείς το παιχνίδι. Γενικά σε κάθε περίπτωση, όχι για το σημερινό παιχνίδι μόνο. Αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, νομίζω ότι ο κ. Σταρενίδης, ο οποίος είναι ένας διαιτητής, το οποίο έχω πάρα πολύ μεγάλη, πολύ καλή γνώμη για την ακεραιότητά του και τη γνώση του, μας καταδίκασε για δεύτερη φορά με ένα δικό του σφύριγμα στα τελευταία δευτερόλεπτα. Εύχομαι να είναι σωστό. Την πρώτη φορά δεν αποδείχθηκε σωστό, αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως είπα, δεν έχω να πω τίποτα για την ακεραιότητά του. Εύχομαι να είναι σωστό για τον ίδιο, γιατί πραγματικά ένας πολύ καλός διαιτητής, τον εκτιμάω περίοριστα. Επίσης, έχω όμως για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική παράπονα, θα καταντήσουμε τελικά γραφική. Γιατί δεν νομίζω ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη μέσα στο γήπεδο σε επαφές εκτός φάσεως. Δηλαδή, οι παίκτες της Καστοριάς, οι καλοί παίκτες, οι έμπειροι παίκτες, οι έξυπνοι παίκτες που ξέρουν να πάρουν επαφές, πήραν πάρα πολλές βολές μακριά από την μπάλα. Σε εμάς δεν δόθηκε ποτέ μια τέτοια φάση. Σφυρίχτηκαν πολύ καλά σφυρίγματα μέσα σήμερα στο παιχνίδι, αντιαθλητικά, τεχνικές ποινές σωστές, έκαναν πολύ σωστή δουλειά οι διαιτητές, αλλά νομίζω ότι στα κριτήρια αυτά κάποιοι παίκτες έχουν την ικανότητα να ξεγελάνε ακόμα και τους πιο έμπειρους διαιτητές. Εμείς στην ομάδα μου δεν το κάνουμε αυτό. Σήμερα σουτάραμε μόνο 14 βολές που έχουμε ο Τζόρτζεβιτς σε κάθε παιχνίδι σουτάρει 14 ο ίδιος. Στα τελευταία δύο παιχνίδια τρώει το ξύλο και τελικά αποβάλλεται αυτός με 5 φάουλ. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Φυσικά δεν θέλω να μειώσω την νίκη της γηπεδούχου ομάδας, της Καστοριάς και την προσπάθεια που έκαναν να μπουν σε ένα παιχνίδι το οποίο φαινόταν χαμένο κάποια στιγμή. Εξαιτίας όμως και της δικιάς μας καλής απόδοσης. Είχαμε οργανώσει πολύ καλά το παιχνίδι μας σήμερα. Μας ξέφυγε λίγο ο Κακαλαμάνος στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε μεγάλη προσπάθεια να τον περιορίσουμε. Αυτό φάνηκε και στο τελικό αποτέλεσμα που ενώ είχαμε δεχθεί 40 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο που ήταν ένα ημίχρονο το οποίο επικρατήσαν οι άμυνες, δεχθήκαμε μόνο 27 πόντους. Θα προχωρήσουμε δυστυχώς σε ένα πολύ δύσκολο δρόμο. Έχουμε μέχρι τώρα παίξει 10 παιχνίδια, εκ των οποίων τα 6 εκτός έδρας. Έχουμε παλέψει σε όλα τα μάτς, πραγματικά σε όλα τα παιχνίδια. Έχω την αίσθηση ότι είμαστε πάρα πολύ πικραμένοι από τα αποτελέσματα μέχρι τώρα του πρωταθλήματος. Θα πρέπει να είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση, όπως αποδείξαμε και σήμερα άλλωστε. Δεν μένω στην απουσία ούτε του Ψαρόπουλου ούτε σε οτιδήποτε άλλο. Εμείς θα συνεχίσουμε. Την Τετάρτη έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι που η νίκη είναι μονόδρομος. Εύχομαι και στην Καστοριά καλή συνέχεια. Και καλές γιορτές εννοείται για όλο τον κόσμο. Θέλω να σου πω συγχαρητήρια καταρχήν στους παίκτες της ομάδας μου. Γιατί είναι μάγκες, γιατί πάλεψαν σαν το παιχνίδι. Ο Κουτς μπορεί να έχει τις ενστάσεις του. Εγώ θα ήθελα να δούμε αυτές τις φάσεις για τις οποίες θεωρεί ότι κάποιος δεν αντικείθηκε και να δούμε γενικά όλο το παιχνίδι. Να δούμε ποιο ήταν το κριτήριο τελικά και για ποιο ήταν το κριτήριο. Ήταν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι για όλους τους παραβλήθηκαν στο γήπεδο. Νομίζω ότι αδικαιολόγητα ήμασταν πάρα πολύ εγχωμένοι. Χάσαμε απίστευτα σούτ ελεύθερα από πολύ χρήσιμους παίχτες. Αλλά στο τέλος είχαμε καθαρό μυαλό. Μετά το time out πήγε μπάλα εκεί που θέλαμε όπως θέλαμε. Γιατί είχαμε διαβάσει στο προηγούμενο time out πώς ακριβώς είχε παίξει η άμυνα της Καρδίτσας. Πήγε στο Καλαμάνα, πήγε μες στο καλάθι. Νομίζω ότι σωστά μέτρησε γιατί ο αντίπαλος παίχτης τυπάει και στα μπλο και στεφάνι και τα πάντα. Και το είχαν και φάουλ. Αλλά νομίζω θα το δούμε στην εικόνα αυτό. Ειδικά το φάουλ, αρέσει. Νομίζω θα το δούμε. Εντάξει. Φάουλ είναι. Δεν θέλω να μειώσω σε καμία περίπτωση ούτε την προσπάθεια της Καρδίτσας, ούτε των δικών μου παιχτών. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ, επειδή μιλάμε για μπάσκετ, να μείνουμε στο μπάσκετ και οποιασδήποτε ενστάσεις, είμαστε το 2017, η εικόνα μπορεί να μιλήσει από μόνη της. Ξαναλέω, πολλά μπράβο στα παιδιά μας. Ξαναλέω, δυστυχώς, στο παιχνίδι ήμασταν πάρα πολύ νευρικοί και πάρα πολύ άστοχοι. Παρ' όλα αυτά διαχειριστήκαμε τις καταστάσεις, βρήκαμε λύσεις και θεωρώ ότι στο τέλος κέρδισε και ο τυχερός. Όταν κερδίζει με ένα πόντο και η τύχη παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Είδαμε το τελευταίο παιχνίδι εντός έδρας για το 2017, coach. Νικηφόρα έκλεισε, αίσια έκλεισε τα εντός έδρας παιχνίδια της Καστοριά. Πάει όμως την Τετάρτη στην Αθήνα να αντιμετωπίσει τον Παπάγο στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Κοιτάξτε, όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Είναι όλες πολύ ποιοτικές ομάδες. Το απέδειξε σήμερα και η Καρδίτσα. Για κάποιους μπορεί το παιχνίδι να είναι εύκολο. Εμείς ξέραμε ότι το μάτς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το πρωτάθλημα του Μάτς Α2 απαρτίζεται από ομάδες οι οποίες είναι πολύ ποιοτικές
πολύ καλούς προπονητές, με πολύ μεγάλα ρόστερ και σε βάθος και σε ποιότητα. Και οφείλουμε όλοι μας, όσοι αγαπάμε αυτή την ομάδα, να γνωρίζουμε πού, σε ποια κατηγορία είμαστε, τι ιδιαιτερότητες έχει και τι δυναμική έχει. Το μάτσο του Παπάγου είναι εξίσου δύσκολο, ανεξάρτητα βαθμολογική θέση του αντιπάλου. Είναι άμεσα σε τρεις μέρες, θα πρέπει να δώσουμε να ξεκουραστούμε μια μέρα και από την. Εμείς, σαν προπονητές, από απόψε κιόλας να ετοιμαστούμε για το μάτς της Τετάρτης. Οι παίχτες να βγουν τη Δευτέρα με μια μισή προπόνηση να πάμε να διεκδικήσουμε και εκεί ό,τι καλύτερο. Εύχομαι καλές γιορτές σε όλους. Με υγεία, στο coach καλή συνέχεια. Να δώσω πολύ συγχαρητήρια για την ομάδα του. Έχει βαρεθεί να τα ακούει, αλλά είναι ειλικρινή τα συγχαρητήρια, να ξέρεις. Και θεωρώ ότι παιχνίδια σαν το σημερινό προάγουν το άθλημα και μας κάνουν όλους να χαιρόμαστε που το πειρετούμε.